Πέτρου, το πρώτο, τη Δευτέρα, το πρώτο κεφάλαιο. Σελίδα 1077, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου Καθολική και κεφάλαιον Α. Σημεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλεγχον, ισότιμον με ημάς πίστην εις την δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Χάρις και ειρήνη πληθυνθεί εις εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. Καθώς η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισεν σε εμάς πάντα τα προζωήν και ευσέβειαν διά της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε, είναι να δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθοράν. Και δι' αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετήν, εις δε την αρετήν τη γνώση, εις δε την γνώση την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια, εις δε την ευσέβεια τη φιλαδελφία, εις δε την φιλαδελφία την αγάπη, διότι εάν ταύτα υπάρχουσιν εις εσάς και περισσεύωση, σας καθιστώσιν ουχή αργούς, ουδέα ακαρπούς εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή ισόντινα δεν υπάρχουσιν ταύτα, τυφλός είναι, μοιοπάζει και ελισμόνησε τον καθαρισμόν των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτο αδελφοί επιμελήθητε περισσότερον να κάμετε βεβαίαν την κλίσιν και την εγλογήν σας, διότι ταύτα κάμνοντες δε θέλετε πτέσει ποτέ, διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Υπάρχει λοιπόν η είσοδος στη βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού πλουσίως, αλλά και υπάρχει και ως διαπηρός. Πλουσίως δίδεται η είσοδος στη βασιλεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά και ως διαπηρός δίδεται πάλι από τον Θεό η είσοδος στη βασιλεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και όλα αυτά εξαρτώνται από τον κάθε έναν προσωπικά και από το έργο του κάθε ενός προσωπικά και από την οικοδομή του κάθε ενός προσωπικά. Πώς οικοδομή, με τι οικοδομή, τι οικοδομή, ώστε το τέλος, στο τέλος να του δοθεί είσοδος στη βασιλεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πλουσίως, ή να εισέλθει ως διαπηρός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος στην τελευταία του επιστολή, τα τελευταία λόγια που ο Θεός τον χρησιμοποίησε για το λόγο του τον Άγιο, λίγο πριν τελειώσει το έργο του εδώ στη γη, απευθύνεται σε όλους που έλαχον ισότιμον με αυτόν και με αυτούς της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας πίστην εις την δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού, καθώς κατά χάριν σωθήκαμε διά της πίστεως, και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας έφερε στο να γνωρίσουμε, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η καινούργια δικαιοσύνη του Θεού, όχι η εκ του νόμου που έφερε κατάρα στον άνθρωπο γιατί δεν μπόρεσε να είναι εκτελεστής του νόμου, αλλά η καινούργια δικαιοσύνη του Θεού κατά χάριν που έφερε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, και μάλιστα δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού, η καινούργια δικαιοσύνη του Θεού που αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους που πίστεψαν στο Χριστό, δέχτηκαν το Χριστό και έδωσε ο Θεός σε αυτούς εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, όπως είμαστε όλοι μας σήμερα. Λάβαμε ισότιμον
πίστη ενώπιον του Κυρίου μας κατά χάριν, επειδή δεχτήκαμε το Χριστό ακριβώς την ίδια, με την ίδια εξουσία που έλαβε ο Απόστολος Πέτρος, Ιάκωβος, Ιωάννης και όλη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Δεν υπολοιπόμεθα εις τίποτα. Όπως ξεκίνησαν αυτοί και τέλειωσαν και εισήλθαν ένδοξα στη Βασιλεία των Ουρανών, με τις ίδιες προϋποθέσεις, με τα ίδια όπλα, με όλα τα ίδια έχουμε ξεκινήσει κι εμείς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος σε μας που έλαχον να λάβουμε ισότιμον πίστην εις τη δικαιοσύνη του Θεού, εύχεται χάρις και ειρήνη να πληθύνετε στη ζωή σας. Η χάρις του Θεού και η ειρήνη του Θεού είναι δυνατόν να πληθαίνει στη ζωή σας. Η χάρις του Θεού βέβαια. Η ειρήνη του Θεού βέβαια. Είναι δυνατόν να πληθαίνει στη ζωή σας, όχι τώρα κατά χάριν, αλλά δια της επιγνώσεως του Θεού και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όσο πιο πολύ γνωρίζετε, όσο πιο πολύ πλησιάζετε στο ταμείο σας τον Πατέρα Θεό που αποκαλύπτεται το κρυπτό, και στη μελέτη της γραφής σας πλησιάζετε τον Ιησού Χριστόν που αποκαλύπτεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Θεού που είναι γεγραμμένο το αιώνιο σχέδιο του Θεού, τόσο πιο πολύ θα πληθύνετε η χάρις, το έλεος και η ειρήνη του Θεού στη ζωή σας. Δεν πληθύνετε με ευχές, δεν πληθύνετε με καλοπέραση, με αγώνα πληθύνετε. Δια της επιγνώσεως γνωρίζω, και ο Λόγος του Θεού λέει και θα εξακολουθώ να γνωρίζω τον Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο εις τους αιώνες των αιώνων, αλλά τώρα από μένα εξαρτάται να τον γνωρίζω όλο και περισσότερο. Και τον Πατέρα επαναλαμβάνω στο ταμείο μου, εκεί που μόνο εκεί αποκαλύπτεται ο Πατέρας μου εν το κρυπτό, ώστε είναι έτοιμος μετά να μου ανταποδώσει σαν μισθαποδοσία εν το φανερό, και μέσα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού σκάψιμο, σκάψιμο στα βάθη του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού, ύψωσης στο θρόνο της χάριτος μέσα από το ταμείο μου. Και έτσι θα γνωρίζω όλο και περισσότερο την αγάπη του Θεού Πατρός, την πατρική αγάπη Του, το χαρακτήρα Του. Θα γνωρίζω όλο και περισσότερο τη χάρη του Χριστού, τη δόξα του Χριστού, το πρόσωπό Του και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Όλο και περισσότερο. Και τότε η Θεία δύναμης θα χαρίζει σε μας πάντα τα προζωήν και ευσέβιαν, και να ζούμε και να λατρεύουμε το Θεό, καθώς είναι γεγραμμένο ταύτα μελέτα, σταύτα μένε, για να είναι η προκοπή σου φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, καθώς η Θεία δύναμης, η Θεία δύναμης του Θεού μας εδόρισε τα πάντα προζωήν και ευσέβιαν, όχι και πάλι κατά χάριν, δια της επιγνώσεως εκείνου που μας εκάλεσε με τη δόξα του και με την αρετή του. Δεν μας εκάλεσε απλώς, μας αποκάλυψε τη δόξα του, το απάβγασμα της δόξης του που είναι ο Ιησούς Χριστός,
και μας αποκάλυψε την αρετή του και τη δύναμή του που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Με αποκάλυψη λοιπόν, καθώς τον γνωρίσαμε, συνεχίζει να μας χορηγεί, να μας δωρίζει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες δια της δόξης πάλι αυτού και της αρετής αυτού. Δια της δόξης αυτού και της αρετής αυτού μας κάλεσε, μας αποκαλύπτεται, εμείς ψάχνουμε το, να τον βρούμε, τον εξητούμε, γιατί τους εξητούντας ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης, και συνεχίζει πάλι με τη δόξα του και με την αρετή του να μας δωρίζει τις μέγιστες πλέον και τίμιες επαγγελίες. Δηλαδή το έργο του Θεού στη ζωή μας, αδερφοί, είναι τέλειο. Είναι πάνω από την ανθρώπινη λογική. Είναι πάνω από τα ανθρώπινα συναισθήματα, αντιλήψεις, εμπειρίες, πάνω. Είναι ουράνιο το έργο του Θεού, ένδοξο, υπερθαύμαστο. Και δεν μ' αρέσει να επαναλαμβάνω, αλλά πρέπει να το επαναλάβω, ότι μας εύχεται από τη στιγμή που μας χάρισε την πίστη της σώζουσα και σωθήκαμε, μας εύχεται να αυξάνεται στη ζωή μας η χάρις του Θεού, η ειρήνη του Θεού και το έλεος του Θεού, όχι κατά χάριν, δια της επιγνώσεως του Πατέρα Θεού και του Υιού του του Μονογενούς, μέσα από το ταμείο μας και μέσα από το Λόγο του Θεού. Αγώνας, αυτός είναι ο πνευματικός αγώνας, αυτή είναι η πνευματική ζωή. Και τότε η Θεία δύναμη σ' αυτού μας χαρίζει τα πάντα και για τη ζωή αυτή και για να ζούμε και αυτή με αυθονία, αλλά και για να λατρεύουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Καθώς αυτός μας κάλεσε χρησιμοποιώντας τη δόξα του και την αρετή του, όπου δι' αυτόν, δια της δόξης του και της αρετής του, μας εδώρισε, ευχαριστώ το Θεό, τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Έχω λάβει εγώ τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες? Η απάντηση είναι: μπορείς να τις λάβεις. Όχι θεωρητικά, όχι με φαντασία, όχι με νομίζω, όχι με πίστη που δεν στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, όχι με ελπίδα που δεν στηρίζεται στην πρόθεση του Θεού, αλλά εν πνεύματι και αληθεία. Μπορώ, και αν λάβω τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, τότε, και όποιος λάβει, τότε γίνεται κοινωνός θείας φύσεως. Τότε το έργο του Θεού στη ζωή μας έχει, θα μπορούσα να πω, τελειοποιηθεί. Εκεί θέλει να μας πάει ο Θεός, να είμαστε κοινωνή θείας φύσεως. Τη θεία φύση του, όχι την ανθρώπινη μορφή του, την θεία, την ουσία του Θεού μας τη χαρίζει. Γινόμαστε συγκοινωνοί της θείας φύσεως αυτού, γιατί μόνο τότε μπορούμε να αποφύγουμε την εν το κόσμο υπάρχουσα φθορά. Ο Θεός λοιπόν ό,τι είναι να κάνει, το έκανε, το κάνει και θα συνεχίζει να το κάνει μέχρι να μας φτάσει εκεί που θέλει.
αλλά δεν είναι τι κάνει ο Θεός μόνο, αλλά είναι τι κάνουμε κι εμείς, πώς οικοδομούμε τώρα. Μας τα δώσε όλα. Τώρα πρέπει κι εμείς να οικοδομήσουμε. Μας τα δώσε όλα, όχι κατά χάριν. Κατά χάριν μας έσωσε. Κατά χάριν μας συντηρεί, μας διατηρεί. Αλλά τις ιδιαίτερες ευλογίες, τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, όπως και το να μας δώσει τα πάντα τα προζωήν και προσευσέβιαν, είναι αποτέλεσμα του δικού σου και του δικού μου προσωπικού πνευματικού αγώνα, με επίγνωση στο Λόγο του Θεού. Και τώρα έρχεται αυτό που περιμένει ο Θεός από μας, να δει πως οικοδομούμε τα υλικά της οικοδομής μας. Μας έδωσε δηλαδή τα πάντα και τώρα κάθεται και παρατηρεί, για να δω πως θα οικοδομήσεις, για να δω τώρα τι θα κάνεις. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος συνεχίζει και επιμένω στον τελευταίο λόγο του, στον τελευταίο λόγο Θεού που χρησιμοποίησε ο Θεός τον Απόστολο Πέτρο. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Καταβαλώντες πάσαν σπουδήν. Όχι αστιάκια, παιχνιδάκια, τραγουδάκια. Καταβαλώντες πάσαν σπουδήν. Αγωνιστείτε, μπαλέψτε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι παιχνιδάκι και αστιάκι η πνευματική ζωή, η χριστιανική ζωή, ο χριστιανισμός. Δεν είναι μία θρησκιούλα. Η Εκκλησία δεν είναι μία συγκέντρωση χαρούμενων ανθρώπων. Είναι το σώμα του Κυρίου των δυνάμεων. Η Εκκλησία είναι συναρμολογουμένη από τον ίδιο τον Θεό και αυξάνει και πρέπει να αυξάνει εις ναών Άγιων που εσείς είσαστε λυθιζόντες σε αυτή την οικοδομή. Γι' αυτά καταβαλώντες πάσαν σπουδήν. Προσθέσατε την πίστη που σας χαρίστηκε, στη σωτηρία που σας χαρίστηκε δια της πίστεως. Προσθέσατε την αρετή. Και η αρετή δεν είναι μια λεξούλα, είναι ένα νόημα, είναι αγαθοσύνη, είναι καλοσύνη, αλλά είναι και σθένος, παλικαριά. Είναι κόπος, ενάρετος γινή. Ο ενάρετος άνθρωπος είναι με λίγα λόγια ψυχική, πνευματική και ηθική δύναμη ουράνια. Ο ενάρετος δούλος του Θεού, η ενάρετος γινή δεν είναι μωράκι, δεν είναι νήπιο, είναι άντρας πίστεως και δυνάμεως, γυναίκα πίστεως και δυνάμεως. Δεν είναι μια απλή λέξη, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή. Είναι ένα πλήρες νόημα ζωής. Μια βιωματική εμπειρία που αν το θελήσεις ο Θεός κατά χάριν θα σε βοηθήσει να την έχεις. Επαναλαμβάνω, άνδρας πίστεως και δυνάμεως είναι ο νάρετος εν Κυρίω άνθρωπος. Δεν είναι παιδάκι, δεν είναι νήπιο. Είναι πολεμιστής. Είναι στρατιώτης που θέλει να αρέσει στο στρατολογίσαντα αυτόν. Είναι αγωνιστής που θέλει να στεφανωθεί. Πάσαν σπουδήν καταβαλώντες προσθέσατε στην αρετή τη γνώση. Είναι 7 χαρακτηριστικά, αδελφοί, αυτά που ο Θεός θέλει να έχουμε για να είμαστε ενώπιον του Θεού
ολοκληρωμένοι χριστιανοί και να μπορούμε να διεκδικούμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού τη νίκη μας στον εις τους Γολιάθ. Να διεκδικούμε την είσοδό μας, να μας δοθεί η είσοδός μας πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Προσθέσατε λοιπόν στην αρετή τη γνώση. Ποια γνώση? Της αληθείας. Τη γνώση του Θεού. Τη γνώση του Χριστού. Τη γνώση του Πνεύματος του Αγίου. Τη γνώση του θελήματος του Θεού. Όχι τη θεωρητική γνώση, αλλά και την πρακτική και τη θεωρητική. Και την εμπειρική και τη θεωρητική γνώση. Δεν είναι ένας καλός σπουδαστής. Είναι ένας καλός επιστήμονας στα πράγματα του Θεού. Γνωρίζει εκ πείρας το θέλημα του Θεού, το πρόσωπο του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τη χάρη του Χριστού εκ πείρας. Γιατί αγωνίζεται να προσθέσει στην αρετή τη γνώση. Και όταν προσθέσει την αρετή τη γνώση, στην αρετή τη γνώση τώρα πάσα σπουδήν καταβάλλεται για να προσθέσετε στη γνώση την εγκράτεια. Πάλι η εγκράτεια είναι ένα νόημα. Είναι πολλές φορές ακούω φρένο, δεν είναι φρένο. Η εγκράτεια, αδελφοί αγαπητοί, είναι αυτοκυριαρχία. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό. Μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ βρεθώ αδόκιμος. Αυτοκυριαρχία, προγραμματισμός της πνευματικής μου ζωής. Ένας καλός επαγγελματίας είναι πρώτα απ' όλα συνεπής στους χρόνους και στους καιρούς του. Δεν πηγαίνει ό,τι ώρα θέλει στη δουλειά του. Δεν κάνει ό,τι θέλει στη δουλειά του. Δεν σχολάει ό,τι ώρα θέλει. Είναι συνεπής. Είναι εγκρατής. Πολύ περισσότερο ο άνδρας πίστεως και δυνάμεως. Έχει πρόγραμμα πνευματικό. Προσδιορισμένο με κοινή συμφωνία από τον ίδιον και τον Πατέρα του τον Ουράνιο, από τον ίδιον και τον Κύριό του τον Ιησού Χριστό, από τον ίδιον και τον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας. Δεν είναι κουτουρού, δεν πάει ό,τι τύχει, όπως τύχει, αλλά προχωράει ακριβώς κατά πάντα, μη ως άσοφος αλλά ως σοφός, και φροντίζει να εξαγοράζει τον καιρό του, όχι να χάνει τον καιρό του. Θεός να μας συγχωρέσει, να εξαγοράζει τον καιρό του, γιατί ξέρει ότι οι μέρες είναι πονηρές. Μετά την εγκράτεια, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν προσθέσατε στην εγκράτειά σας την υπομονή, καθώς έχουμε χρίαν υπομονής. Γιατί? Για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε την επαγγελία του Θεού. Η υπομονή είναι καρτερικό της, ναι. Ανοχή, ναι. Αντοχή, ναι. Υπομένω, περιμένω, αλλά συνεχίζω. Υπομονή σημαίνει περιμένω, υπομένω, αντέχω, αλλά συνεχίζω. Τι συνεχίζω? Τον αγώνα τον καλό. Το δρόμο μου να τελειώσω, την πίστη μου να διατηρήσω, που μου εδόθη απαρχής. Υπομονή δεν είναι να κάθομαι και να περιμένω, είναι να περιμένω και να τρέχω. Καθώς προσμένω τον Κύριο, να τρέχω για να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως. Καθώς τα οπίσω λησμονών εις τα έμπροσθεν επεκτείνομαι. Κάνω υπομονή και συνεχίζω τρέχοντας. Προσμένοντες και σπεύδοντες. Προσμένοντες και σπεύδοντες
στην παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Στην υπομονή προσθέσατε την ευσέβεια, το φόβο του Θεού, το σεβασμό του Θεού, το φόβο στα θεία. Έχοντες ζωή θεϊκή, θα έλεγα, αγιασμό στην πράξη, κατά την ομοίωση των γραφών, καθώς η ευσέβεια είναι ωφέλιμη και στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα. Και στην ευσέβεια προσθέσατε τη φιλαδελφία, την αγάπη προς τα αδέλφια σας, για την οποία ο Χριστός είπε και πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ, αδελφοί. Εντολή καινούρια σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλονε. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλονε, γιατί συναρμολογήστε από το Θεό εις εικον Άγιον, δια του Πνεύματος του Αγίου. Συνοικοδομήστε από το Θεό εις εικον Άγιον, δια του Πνεύματος του Αγίου, εις κατοικητήριον του Θεού. Γι' αυτό αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως ακριβώς εγώ, ο Χριστός, ο Κύριός σας, ο διδάσκαλός σας, σας αγάπησα. Έτσι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Και τότε οι άλλοι θα γνωρίσουν, όλοι οι άλλοι, ότι αληθώς είστε μαθητές μου, γιατί έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Αυτή είναι η καλή μαρτυρία που δίνει ο Θεός σε αυτούς που διακατέχονται από τη φιλαδελφία. Σε συστήνει ο Θεός ότι είσαι μαθητής του, ότι είσαι παιδί του, ότι είσαι δούλος του. Εάν όμως έχεις φθόνο, έρηδα με τον αδελφό σου, νήπιος. Δεν είναι για σένα η στερεά τροφή. Ακόμη το γαλατάκι μην τυχόν και συνέλθεις. Το κριτήριο που ο Θεός βάζει στην εκκλησία του για να αποδείξει ένας άνθρωπος ενώπιον Θεού και ανθρώπου, ενώπιον όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, το κριτήριο για να συστήσει, για να αποδείξει ο Θεός και για να υποδείξει ο Θεός έναν άνθρωπο ότι είναι δούλος του, είναι να αγαπάει όλους τους αδελφούς του. Αλλιώς δεν είσαι ούτε μαθητής, ούτε δούλος, ούτε άνδρας πίστεως και δυνάμεως. Εάν δεν αγαπάς όλους τους αδελφούς σου, τους ανυπόφορους, τους κανδιαδαλιάριδες, τους αδύνατους, αυτούς που δεν μπορείς να υποφέρεις. Αυτό συστήνει εσένα στον Θεό ότι είσαι δούλος του, παιδί του και άντρας πίστεως και δυνάμεως. Η φιλαδελφία είναι αγώνας. Δεν είναι εύκολο να αγαπάς τον αδελφό σου που όλο σου δημιουργεί προβλήματα, όλο λέει για σένα, όλο κάνει για σένα, όλο σε εξουθενεί. Δεν είναι εύκολο. Είναι αγώνας. Αλλά αγώνας καλός. Αγώνας με μισθαποδοσία μεγάλη. Και το 7ο χαρακτηριστικό που καθιστά ο Θεός τον άνθρωπο αληθινά ολοκληρωμένο χριστιανό, όχι χριστιανούλη, όχι της πλάκας, όχι χριστιανός που γελάει ο διάβολος, αλλά χριστιανός που τρέμει ο διάβολος όταν βλέπει τη δύναμη του Θεού επάνω σε αυτόν, την παρουσία του Θεού και την εξουσία του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η αγάπη προς πάντας, καθώς ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Αγάπη στον πλησίον σου, αγάπη στον αδελφό σου, αγάπη στον εχθρό σου, αγάπη σε αυτόν που σε βλαστημάει, αγάπη σε αυτόν που σε κακοποιεί, αγάπη σε κάθε άνθρωπο. Είναι η τελειοποίηση του χριστιανού η αγάπη.
τέλειοι γίνεστε, καθώς ο Πατήρ σας είναι τέλειος και περιπατείτε εν αγάπη. Και τότε, αδερφοί αγαπητοί, έρχεται τώρα ο Θεός να πει, έλα να σου πω σε αυτόν τον αγώνα σου ποια είναι η ανταμοιβή σου. Δεν είναι εύκολος αυτός ο αγώνας, να καταβάλεις πάσα σπουδή και να προσθέτεις στην πίστη σου την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια τη φιλαδελφία και στη φιλαδελφία την αγάπη. Δεν είναι απλό. Γι' αυτό, εάν ταύτα τα 7 υπάρχουν στη ζωή σου και περισσεύουνε, αυτά σε καθιστούνε. Όχι τεμπέλι αργό οκνήρο, ούτε άκαρπο. Αυτά σε καθιστούνε καρποφόρο στην επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί δυστυχώς, αν αυτά τα 7 δεν υπάρχουν, τότε ο άνθρωπος είναι τυφλός ο άνθρωπος του Θεού. Τι τυφλός παρά ο δούλος μου, τι σκουφός παρά ο μηνυτής τον οποίον απέστειλα. Και πότε είναι τυφλός ο δούλος του Θεού και κουφός ο μηνυτής του Κυρίου? Όταν δεν υπάρχουν αυτά, γιατί δεν ξέρει να αγωνίζεται τον αγώνα τον καλό, αλλά είναι χριστιανούλης, ένα νήπιο, ένα παιδάκι στην παρουσία και στη δόξα του Θεού. Αν δεν υπάρχουν, τυφλός, μοιοπάζει και ελισμόνησε από που ξεκίνησε. Γι' αυτό, αδελφοί, τι ωραία προτροπή. Με πόσο πόνο είναι γραμμένη, όχι από τον Απόστολο Πέτρο, από τον Πατέρα μας στον ουράνιο, από τον Ιησού Χριστόν, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σαν να μας το λέει ο Χριστός, αδελφοί, γι' αυτό, αδελφοί μου, επιμελήθητε όλο και περισσότερο για να κάμετε βεβαία την κλίση σας και την εκλογή σας. Γιατί δεν είναι βεβαία η κλίση σας και η εκλογή σας, εάν δεν αγωνίζεστε τον αγώνα των καλών. Μην ακούτε τους ψευδοδιδασκάλους που λένε η σωτηρία δεν χάνεται. Η εντολή του Κυρίου είναι αγωνίζεστε να κάνετε βεβαία την κλίση σας και την εκλογή σας. Διότι αν αυτά κάνετε, τότε θα σας δοθεί πλουσίως η είσοδό σας εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών, σωτήρος και σωτήρος Ιησού Χριστού. Αδελφοί αγαπητοί, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος που θα σωθεί ο άνθρωπος ως διαπηρός, γιατί οικοδομεί με καλά μια χόρτα και ξύλα. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Υπάρχει και ο δρόμος της δόξας, που οικοδομεί ο άνθρωπος με χρυσάβι, ασήμι και λίθους πολυτίμους. Και σε αυτόν θα δοθεί πλουσίως η είσοδος στη βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Από μας εξαρτάται. Από την επιλογή μας, από την επιθυμία μας, από την εξήτησή μας, από το ζήλο μας, από το προσωπικό μας πνευματικό αγώνα. Ο Θεός να κάνει χάρη, έλεος και να μας δίνει δύναμη. Αμήν.